Αντίστροφα πλέον μετράμε για την Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο Ερασιτέχνης Άρης σήμερα το πρωί στις 30 του μήνα στο Πόρτο Παλάς, με πολλά και σημαντικά θέματα για την επόμενη μέρα, ούτε λίγο ούτε πολύ, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, καθώς θα αποφασιστεί το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και η ίδρυση φυσικά της νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά ζητήματα και για όλη αυτή τη διαδικασία και το τι περιμένουμε, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και έχει ενδιαφέρον. Όπως καταλαβαίνετε, θα μιλήσουμε με έναν από τους δικηγόρους του Ερασιτέχνη και της οικογένειας του Άρη, γνωστό και μη εξαιρετέο, τον κύριο Γιώργο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ενδιαφέρουσα διαδικασία σίγουρα αυτή που έχουμε μπροστά μας και πολύ σημαντική, γιατί πλέον μετά από 2 χρόνια αρχίζουμε να μιλάμε για ίδρυση, επιτέλους για σύσταση της νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Και πρωτόγνωρη βέβαια και κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω επίσης. Επιτέλους μετά από τόσο καιρό ενδεχομένως να υπάρξει μια οριστική εξέλιξη με αυτό το ζήτημα. Σωστά, να μιλάμε πλέον ξανά για μια καινούργια ΠΑΕ, ο Άρης να επιστρέφει στις επαγγελματικές πλέον κατηγορίες. Δύο είναι τα βασικά θέματα της Γενικής Συνέλευσης, γι' αυτά έτσι θέλουμε κάποιες διευκρινήσεις νομικής φύσεως για να καταλάβει και ο κόσμος. Το πρώτο είναι αυτό, δηλαδή η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει, κύριε Γιαννόπουλε, την ίδρυση της νέας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, έτσι είναι? Ασφαλώς προβλέπεται μια διαδικασία στο νόμο η οποία περνάει μέσα από την μετατροπή του τμήματος αμοιβωμένων αθλητών σε εταιρεία, με τη νέα εταιρεία που θα συσταθεί να υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τμήματος αμοιβωμένων αθλητών, και προβλέπεται μια αρκετά δεδαλώδης, θα έλεγα, διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί απαραίτητος και απαρεγκλήτως προκειμένου η νέα εταιρεία να συμμετέχει κανονικά στο νέο πρωτάθλημα. Το πρώτο θέμα βέβαια της Γενικής Συνέλευσης, όπως το ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης σήμερα νωρίς το πρωί, είναι η παρέτηση των δικαιωμάτων στην ΠΑΕ ο Άρης Θεσσαλονίκης, με ένα συγκεκριμένο αφημί. Προφανώς αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ερασιτέχνης στην παλιά, όπως λέμε, ΠΑΕ. Προφανώς αναφέρεται ρητό στην παρέτηση από τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που είχε η προηγούμενη, το προηγούμενο νομικό πρόσωπο. Ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Γιαννόπουλε. Αυτή η ΠΑΕ δεν εξακολουθεί να είναι σύσχη, εφόσον δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση? Φυσικά, εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί εξυπηρετώντας τους σκοπούς της διαδικασίας εκαθάρισης. Ναι, δεν επηρεάζει δηλαδή, θεωρείτε, η σύσταση της νέας ποδοσφαιρικής? Ο έως σήμερα ισχύει ο νόμος, δεν θεωρώ ότι θέτει οποιοδήποτε κόλλημα για την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Για να καταλάβει ο κόσμος, όταν θα συσταθεί, θα αποφασιστεί η σύσταση της νέας εταιρείας και θα καθοριστεί το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα προτείνουν και τα μέλη, θα προτείνει και ο Ερασιτέχνης κάτι, έτσι, φαντάζομαι. Έτσι. Προβλέπεται η σχετική διαδικασία από τις σχετικώς εφαρμοστές διατάξεις, με συγκεκριμένο τρόπο και πάλι. Ναι. Θα πάει τότε ο Άρης στο γεμί και θα ζητήσει και το αφημί της καινούργιας εταιρείας, έτσι γίνεται η διαδικασία? Κάποια στιγμή θα πρέπει να στραφεί στα αρμόδια όργανα και να πάρει το καινούργιο αφημί στις αρμόδιες αρχές, διοικητικές, φορολογικές, με δημοσιεύσεις όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων στο Γενικό Μητρό Εταιριών, προκειμένου να αυτό αποτελεί το πλέγμα των διαδικασιών που απαιτούνται, προκειμένου να πάρει το καινούργιο του αφημί. Φοβάστε ενδεχομένως μήπως προκύψει κάποιο κόλλημα εκεί, τη στιγμή που το γεμί θα διαπιστώσει προφανώς ότι υπάρχει και η παλιά ακόμη? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα αυτό το ζήτημα δεν θεωρώ ότι, από τα προηγούμενα που υπάρχουν υπόψη μας, δεν θεωρώ ότι έχουν προκληθεί ανάλογα προβλήματα. Νομίζω ότι με το υφιστάμενο πλαίσιο δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα ούτε και στον Άρη. Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα, αλλά θεωρώ ότι μέχρι στιγμής οι ενδείξεις δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, εφόσον δεν προκύψει κάτι άλλο, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με την οποία πολλά και σχολιάσαμε το προηγούμενο διάστημα, εμπλέκεται κάπως σε αυτή την ιστορία της σύστασης? Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αν μόνο σε μία περίπτωση εμπλέκεται, αν δεν τηρηθεί η διαδικασία σύστασης της νέας ΠΑΕ, της νέας ανώνυμης εταιρείας, η οποία προβλέπεται από τον νόμο και μπορεί να υποβάλει έκθεση, αν αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πριν τουλάχιστον από την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί υπάρχει υποχρεωτική διαδικασία συστάσεως 10 μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, αν δεν τηρηθεί η διαδικασία με τον τρόπο τον οποίο πρέπει, μπορεί να υποβάλει έκθεση προς την αρμόδια αρχή διεξαγωγής του πρωταθλήματος, προκειμένου να υπάρξει αποβολή
της εταιρείας από το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Βέβαια είναι και σε εξέλιξη και μια κουβέντα που γίνεται, φαντάζομαι είστε ενήμερος, για το νέο αθλητικό νόμο, το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Βεβαίως είναι υπό αίρεση όλα τα ζητήματα, δεδομένου ότι ακριβώς υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την ψήφιση του νέου αθλητικού νόμου, που πιθανώς διαφοροποιήσει κάποια πράγματα ή, όπως ελπίζω στην περίπτωση του Άρη, και όπως νομίζω ότι είναι εύλογο και νόμιμο κατά βάση, δεν θα προχωρήσει σε διαφοροποιήσεις ουσιώδεις που να θίγουν την δυνατότητα του ερασιτέχνη να προβεί στην κίνηση των συγκεκριμένων διαδικασιών. Όσον αφορά τους χρόνους, είστε αισιόδοξος, γιατί ως νομικός θα ξέρετε ότι φαντάζομαι ότι ένα αθλητικό νομοσχέδιο πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση, να ελεγχθεί η συνταγματικότητά του κτλ. Υπάρχουν ζητήματα και εκεί ακριβώς αυτό είναι στο οποίο αναφέρθηκα πριν, ότι θα πρέπει να τηρηθεί απαρεγκλήτως η συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να μην τεθεί ζήτημα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και την αρμόδια για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος αρχή σε σχέση με τη συμμετοχή του Άρη στο πρωτάθλημα τη νέα χρονική περίοδο. Οι διαδικασίες είναι αρκετά σύντομες και νομίζω ότι δίνουν τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό εγκαίρως. Συνεκλήθη τώρα η Γενική Συνέλευση του Σωματείου με παρουσία, υποχρεωτική παρουσία για την ύπαρξη απαρτίας των 2/3 των μελών. Η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, θα πρέπει μέσα σε 8 ημέρες με τα μισά τουλάχιστον μέλη να γίνει νέα διαδικασία, στην οποία θα οριστεί και η προσωρινή επιτροπή, η οποία έχει ειδικό ρόλο, η οποία θα είναι αυτή που θα εκπροσωπεί το σωματείο μέχρι την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας ανώνυμης εταιρείας και έχει τον ειδικό ρόλο εποπτείας και τη μέρημνα εποπτείας όλων των διατυπώσεων που προβλέπει ο νόμος σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο, κατά νόμο και καταστατικό, σε σχέση με τη σύγκληση της νέας Γενικής Συνέλευσης που απαιτείται για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα μην επαναλάβω, μην αναφέρω τεχνικά ζητήματα, νομίζω χονδρικά σας έδωσα το περίγραμμα της διαδικασίας μέχρι το χρονικό σημείο το οποίο είναι κρίσιμο για να τεθεί το ζήτημα της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου ουσιαστικά. Ναι, είναι σημαντικός ο ρόλος αυτής της επιτροπής, της πενταμελούς επιτροπής, αν μη τι άλλο. Αυτό το διάστημα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, φαντάζομαι. Ασφαλώς, και θα πρέπει να είναι το όργανο, το κύριο όργανο από το οποίο θα περάσουν όλες οι διαδικασίες μέχρι να συσταθεί η νέα ΠΑΕ και να είναι εφικτή η λειτουργία του νέου της Διοικητικού Συμβουλίου μέσα από την τήρηση όλων των διαδικασιών. Ναι. Εφόσον στις 30 Μαΐου, να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γιαννόπουλο, αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ένα μετοχικό κεφάλαιο της Γενικής Εταιρείας, λέω εγώ τυχαία, τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό. Ανοίγει αυτομάτως ειδικός λογαριασμός την επόμενη μέρα? Ναι, τα λέω έτσι απλοϊκά τα ρωτάω για να καταλάβω. Ναι, η κατάθεση θα πρέπει να γίνει σε μετρητά και μάλιστα σε λογαριασμό ελληνικής τράπεζας ή άλλης τράπεζας που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Επομένως, νομίζω ότι αυτό απαντάει και στο ερώτημά σας. Ναι, άρα και έχει νομίζω δικαίωμα πρώτα τα μέλη τώρα. Πρώτα τα μέλη, πρώτα τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται κατά νόμο και εν συνεχεία υπάρχει και πάλι μια διαδικασία ανάλογα με το αν θα καταβληθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ή μέρος αυτού. Υπάρχει μια διαδικασία την οποία ελέγχει και διεκπεραιώνει και πάλι η προσωρινή επιτροπή για την οποία σας μίλησα πριν, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σε περίπτωση μη κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, να απευθυνθεί στο κοινό για την δημόσια εγγραφή, εν πάση περιπτώσει, και την κτήση μετοχών δι' αυτής της διαδικασίας. Προθεσμίες 10ήμερες, 15ήμερες, εν πάση περιπτώσει, αν δεν καταστεί και πάλι δυνατή η κάλυψη από το κοινό, εν συνεχεία αναλαμβάνει την κάλυψη στο μέρος που έχει μείνει το σωματείο, το τμήμα. Αν δεν είναι εφικτό αυτό να γίνει ούτε από το τμήμα, υπάρχει και άλλη μία προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να συγκληθεί νέα γενική συνέλευση για να τροποποιηθεί το μετοχικό κεφάλαιο και να υπάρξει μία συνάρτησή του με το καταστατικό και προσαρμογή του στο ύψος το οποίο μέχρι τότε είχε καταβληθεί. Ελπίζουμε δεν φτάσουμε. Ελπίζουμε δεν θα φτάσουμε εκεί και βέβαια γι' αυτό λέμε ότι θέλει μια προσοχή, υπό την έννοια ότι οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες, τα χρονικά διαστήματα είναι συγκεκριμένα και θα πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να μην υπάρχει κόλλημα το οποίο θα βρει ο Άρης ενδεχομένως μπροστά του σε ένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Αν πάω εγώ για παράδειγμα την πρώτη μέρα και βάλω τα αποφασίσει όπως λέμε υποθετικά 2 εκατομμύρια και βάλω εγώ την πρώτη μέρα 2 εκατομμύρια ευρώ, κλείνει αυτομάτως? Κλείνει η διαδικασία. Κλείνει κατευθείαν εκείνη τη μέρα. Μάλιστα. Και τι ποσοστό παίρνω δηλαδή εγώ άμα βάλω αυτά τα 2 εκατομμύρια? Άμα καλύψει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, καταληφθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, κλείνει πλέον η διαδικασία.
και έχεις το μετοχικό κεφάλαιο που ορίζει ο νόμος εκ της καταβολής σου, πλην βεβαίως αυτού το οποίο είναι υποχρεωμένος να έχει ο ερασιτέχνης, έτσι. Ναι, ναι, το 10% ναι, εκ του νόμου, ναι. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον, έχει δουλειά, έχει δρόμο, σημαντικός ο ρόλος της Πενταμελούς Επιτροπής. Με τους χρόνους ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εντός, γιατί ο Άρης, και ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Γιαννόπουλο, γιατί ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα καλοκαίρια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στο αγωνιστικό, δεν είχε χρόνο στη διάθεσή του. Και ναι, φέτος που έχει, γιατί εξασφάλισε πολύ νωρίς την άνοδό του και με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, και έχει τον ίδιο προπονητή από την αρχή της χρονιάς. Για να κάνει το σχεδιασμό της και να παρουσιαστεί η ομάδα έτσι όπως τη θέλουμε εγκαίρως στην επόμενη σεζόν. Ασφαλώς η αποσύνδεση του διοικητικού κομματιού με το αγωνιστικό είναι πάρα πολύ σημαντική και για την εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου και για την εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου και σε διοικητικό επίπεδο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Έτσι. Ναι. Αυτό που λέτε είναι απολύτως κατανοητό. Όταν δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου συμβεί αύριο σε βασικά ζητήματα που συναρτώνται με το αγωνιστικό, ασφαλώς αυτά επηρεάζουν, όλο αυτό επηρεάζει και τη διοικητική λειτουργία. Βέβαια, βέβαια. Αν δηλαδή αρχές Ιουνίου, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε και γιατί το ρωτάω, γνωρίζουμε ότι θα έχουμε καινούριο ιδιοκτήτη, καινούργια εταιρεία και θα προχωρήσουμε πλέον τη διαδικασία, νομίζω ότι θα κυλήσει μετά από εκεί και πέρα ασφαλώς, και το αγωνιστικό. Ασφαλώς. Μετά τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά και για το αγωνιστικό επίπεδο και για όλη τη λειτουργία ενός οργανισμού όπως είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Μάλιστα. Εσείς η προσωπική σας άποψη, σας ρωτήσω μόνο, γιατί είστε Καριανός πέρα από όλα τα άλλα, θεωρείτε, γιατί έχει αρχίσει μια κουβέντα, με αυτό θα κλείσω αυτή την κουβέντα μας, ότι το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να είναι μεγάλο, μικρό, γιατί υπάρχει και ο νόμος που ορίζει 360.000. Θεωρώ ότι το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, το μίνιμουμ είναι σαφώς αυτό το οποίο απαιτεί ο νόμος. Mm. Ωστόσο, όταν μιλάμε για τη σύσταση ενός νομικού προσώπου που σχετίζεται με το brand name, με τον όρο, με τον ορισμό, όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς, με τη λέξη Άρης, θεωρώ ότι σαφώς και θα πρέπει να υπάρχει ένα μετοχικό κεφάλαιο, να προσδιοριστεί ένα μετοχικό κεφάλαιο αντάξιο αυτής της διαδικασίας, τέτοιο που δεν θα δημιουργεί σκιές σε σχέση με την οντότητα και τη δυναμική ενός τέτοιου μεγέθους. Mm. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Βέβαια, από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να το προσεγγίσουμε το ζήτημα αμιγώς νομικά, η σύσταση μπορεί να γίνει και με το ελάχιστο όριο το οποίο προβλέπει ο νόμος. Ναι, σωστά. Ο ερασιτέχνης, επειδή για τον ερασιτέχνη μιλάμε, μπορεί να θέσει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες στον υποψήφιο ή υποψήφιους επενδυτές, γιατί έχουμε σίγουρα δεδομένη την υποψηφιότητα του κυρίου Καρυπίδη, ο οποίος το έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να συνεχίσει. Δεν ξέρουμε αν θα προκύψει κάτι άλλο. Ο ερασιτέχνης έχει τη δυνατότητα να θέσει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Ασφαλιστικές δικλείδες υπό την έννοια της διαδικασίας που σου περιέγραψα, που σας προπεριέγραψα, πολύ περιορισμένες, υπό την έννοια ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή και προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου. Να. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το αν καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο ή όχι από συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα πρόσωπα, ασφαλώς και υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί να συζητηθούν ανάμεσα στον κατέχοντα ούτως ή άλλως ποσοστό μετοχών ερασιτέχνη και στον νέο ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Και να συμφωνηθούν ειδικότερα, ναι, θέλω να πω έτσι. Ναι, και να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί τώρα μου προκύπτουν ένα-ένα, έρχονται, μου έρχονται κατά νου και συγγνώμη που σας καθυστερώ. Ο κύριος Καρυπίδης λογικά στο τέλος της σεζόν θα έχει λογιστικοποιήσει ένα ποσό το οποίο κατέβαλε στο ποδοσφαιρικό τμήμα ως υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Εφόσον είναι αυτός ο οποίος πάρει την ομάδα και το πλειοψηφικό πακέτο, τα χρήματα αυτά μόνο σε μεταγενέστερη αυτή. Ναι, υπάρχει δυνατότητα να κεφαλαιοποιηθούν στα πλαίσια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία κάθε οφειλή προς μετόχους ή τρίτους, με δική του σύμφωνη γνώμη, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ, τα πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να βοήθησα και εσάς και τους ακροατές σας όσο δυνατόν περισσότερο. Μας βοηθήσατε αρκετά, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.